ευχές που έχουν καθιερωθεί από τους πατέρες της Εκκλησίας και ιδιαίτερος από τον Μέγα Βασίλειο, τον Ιερό Χρυσόστομο και τον Άγιο Κυπριανό. Και έχουν καθιερωθεί αυτές οι ευχές για τους ανθρώπους εκείνους που πάσχουν από την επίρρεια την δαιμονική, από την επίρρεια της μαγείας. Είναι λοιπόν ευχές για τους ανθρώπους που έχουν την επίρρεια την σατανική, είτε από προσωπικά τους αμαρτήματα, είτε από αμαρτήματα των γονέων που πάσχουν και που υποφέρουν, που διαβάζονται από την Εκκλησία για να αποδεσμευτούν, για να ελευθερωθούν από την επίρρεια αυτή. Γιατί υπάρχουν ακόμη και ασθένειες που είναι καθαρώς παθολογικές, αλλά υπάρχουν και ασθένειες που είναι από αποδέσιμο του σατανά. Αυτά δεν είναι δικά μας λόγια. Αυτά πηγάζουν μέσα από την Αγία Γραφή. Πώς ο άνθρωπος συνειδητοποιεί, σεβασμιότατε, την ανάγκη να ακολουθήσει την οδό του εξορκισμού, να εξορκιστεί? Κοιτάξτε, ο κάθε άνθρωπος που βλέπει ότι έχει κάτι που τον βασανίζει, που δεν είναι φυσιολογικό, έφυγε στις ασθένειες, πάνε από πολλούς γιατρούς, καλύτερους καθηγητές, και παθολογικά δεν σπέσουν τίποτε. Και έρχονται λοιπόν να πιστούν ότι κάτι πρέπει να συμβαίνει. Και όλοι αισθάνονται την ανάγκη, αλλά ανάλογα με την πίστη που διαθέτει ο καθένας, όπως είπε προηγουμένως. Άλλος τρέχει στις πόρτες του διαβόλου, στους ιερείς του διαβόλου, που είναι όλοι οι μάγοι και αυτοί που ανέφερα προηγουμένως, και άλλοι τρέχουν στην Εκκλησία. Στην Ελλάδα υπάρχουν, ας πούμε, 100-200 επίσκοποι και 8.000 ιερείς. Από ό,τι γράφουν περιοδικά και εφημερίδες, είναι πάρα πολλές περισσότερες χιλιάδες οι μάγοι και όλοι αυτοί οι αστρολόγοι, οι μέντιουμ, όλα αυτά τα πράγματα. Τους κατατάσσετε στους αστρολόγους και τους μέντιουμ, στους μάγους, δηλαδή σε αυτούς οι οποίοι κάνουν επίκληση σκοτεινών δυνάμεων. Όλοι αυτοί, γιατί άλλο η αστρολογία που είναι επιστήμη, άλλο η αστρονομία και άλλο η αστρολογία. Να τα ξεχωρίζουμε αυτά. Άλλο η επιστήμη και άλλο που πίσω οι άλλοι από την λέξη αυτή καλύπτουν, ας πούμε, αυτό που υπηρετούν. Όλοι αυτοί με την επίρρεια του διαβόλου, με την έργεια του διαβόλου, στο πούμε, ενεργών. Πράττουν συνειδητά, σεβασμιότατε, ή πράττουν ακούσια? Κοιτάξτε, υπάρχουν και πάρα πολλοί σαρλατάνοι, που ούτε καν γνωρίζουν αυτή την τέχνη, αλλά που εκμεταλλεύονται τον πόνο και τη δυστυχία των ανθρώπων. Ενώ τους απομυζούν οικονομικά, μετά τους λένε πάντε στην Εκκλησία. Πάντα στην Εκκλησία, γιατί διάβολος, λέει στο Ευαγγέλιο μέσα που διαβάζουμε, διάβολο δεν βγάζει. Δεν πιάνουν τα μάγια, πρέπει αυτό να το τονίσω και να το ακούσουν αυτοί που μας ακούν, ότι τα μάγια δεν πιάνουν ζωντανά της Εκκλησίας μέλη. Αυτοί δηλαδή που εκκλησιάζονται, που προσεύχονται, που σέβονται το θεσμό της νηστείας, που εξομολογούνται, που μεταλαμβάνουν, δεν τους πιάνουν. Πιάνουν αυτούς που κάνουν αυτά που ο σατανάς τους υπαγορεύει. Ο σατανάς φίλος δεν γίνεται. Όσο πιο πολύ θα του κάνεις αυτά που σου υπαγορεύει, τόσο πιο πολύ θα σε εκδικηθεί. Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι αυτή η διαδικασία έχει σχέση με την αυτοϋποβολή ή έχει σχέση, ξέρετε, με κάποιες καταστάσεις παθολογικές, νευρολογικές, επιληψίες κλπ. Ποια είναι, ποιο είναι το σχολείο σας? Κοιτάξτε, υπάρχουν βέβαια και σε ορισμένους, ας πούμε, ανθρώπους, μπορώ να πω, που υποφέρουν από ψυχολογικά προβλήματα και είναι δηλαδή ασθενείς ψυχικά, που μπορεί το κάθε τι να το αποδίδουν, ας πούμε, σε μαγεία. Που είναι, στο πούμε, δεν αποκλείεται να είναι και μια αρρωστημένη φαντασία και τα πάντα τα βλέπει. Δεν το αποκλείουμε κι αυτό. Δεν το αποκλείουμε κι αυτό. Πολλοί κόσμος, ίσως επιστήμονες, ίσως πραγματιστές, δεν πιστεύει σε αυτό. Δεν πιστεύει στους δαίμονες, δεν πιστεύει στη μεταφυσική, σε κάτι τα οποία δεν τα ορίζει η επιστήμη. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο? Η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου, η μεγαλύτερη επιτυχία του διαβόλου είναι να πείσει τον άνθρωπο ότι δεν υπάρχει. Ήδη από την προβολή του πρώτου βίντεο υπάρχουν άνθρωποι εδώ που θέλουν να μιλήσουν. Ο κύριος Πίτ Παπαδάκος, ο ψυχολόγος μας, ο κοινωνιολόγος μας, άνθρωποι που είναι εξορκισμένοι, θέλουν να πούν την άποψή τους. Μιλώντας για τους εξορκισμούς, να σας πούμε ότι σε 4 εκκλησίες και μοναστήρια της Αττικής, στον Άγιο Κυπριανό, στη Χασιά, στην Αγία Παρασκευή, στην Πλάκα, στα Καλύβια, στον Αγιώργη, στον Καρέα, σειραίουν εκατοντάδες πιστών για να απαλλαχθούν, όπως λένε, από την επιρροή, από την επιβολή του διαβόλου.
Οι ρεπόρτερ της εκπομπής αντίκρισαν στις επισκέψεις τους σε όλες αυτές τις εκκλησίες σκηνές απίστευτες. Κορμιά που μόλις ακούνε κάποιες ευχές, μόλις τα αγγίζει ο Σταυρός, χτυπιούνται κατά γης, βγάζουν τρομακτικές κραυγές, βρίζουν τους ιερείς, φαίνεται να γνωρίζουν πράγματα που ο ίδιος τους εαυτός τα αγνοεί. Και ύστερα να μην θυμούνται τίποτα, τίποτα απολύτως. Εξορκισμοί λοιπόν, ο διάβολος που κυριαρχεί του αγαθού, του χριστιανικά ορθού, και όμως οι εξορκισμοί, η προσπάθεια δηλαδή εξαγωγής του διαβόλου από τα ανθρώπινα σώματα, η αποδίωξη των κακών πνευμάτων, όπως λέει και η κυκλοπαίδεια σε αυτή τη λέξη, έρχεται από τα βάθη των αιώνων, ακόμα και πριν την έλευση του θεανθρώπου. Οι εξορκισμοί, οι μαγείες, ο διάβολος, τα πονηρά πνεύματα έχουν σχέση με πανάρχιες λαϊκές αντιλήψεις, με δοξασίες πολλών λαών από την Δύση έως την Ανατολή. Πώς όμως εισέρχεται αυτή η απροσδιόριστη δύναμη στα ανθρώπινα κορμιά? Η θρησκεία αλλά και οι λαϊκές παραδόσεις μιλούν για τα μάγια, τις βασκανίες, τις διαβολικές πράξεις, τις επικλήσεις, όπως λένε του Σατανά. Να δούμε πόσων ειδών μάγους έχουμε, τους οποίους η Εκκλησία θεωρεί την πηγή του κακού. Έχουμε λοιπόν τους νυκτομάντης, τους κυβομάντης, καφεμάντης, σπλαχνομάντης, ομομάντης, βελονομάντης, κόσκινομάντης, ινομάντες, ψυχομάντης, ραβδομάντης και πάρα πολλά ακόμη. Όπως αναφέρουν επίσης διάφοροι ιερείς, άλλη αιτία εισβολής των δυνάμεων του διαβόλου, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζουν, είναι οι αστρολόγοι. Είναι μαζί μας, εκτός από τον κύριο Παπαδάκο που ήταν και εχθές, καθώς και την κυρία Ελένη Παπαδάκου και την κυρία Δέσποινα Παπαδάκου, ο πατήρ Μάξιμος, πρόεδρος Ιεραποστολικού Συλλόγου Κοσμάς ο Αιτωλός, η κυρία Άννα Δροσοπούλου που, όπως ακούσατε χθες, την ιστορία με τα πετσετάκια που λέμε για να μας μείνει, έχει πέσει θύμα μαγείας όπως υποστηρίζει. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Καστανιώτη, ο οποίος είναι εξορκισμένος και μας είπε την ιστορία του χθες και υποστηρίζει με σθένος ότι του είχαν κάνει μάγια και τώρα έχει λυτρωθεί. Μαζί μας επίσης έχουμε την κυρία Βάνα Ανδριανοπούλου, ψυχολόγο, και τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, κοινωνιολόγο. Να σας πούμε ότι με γυρισμένη την πλάτη βρίσκεται εδώ στο στούντιο η κυρία Μαρία, θα πω μόνο το μικρό της, η κυρία Μαρία, η οποία υποστηρίζει και εκείνη θύμα μαγείας και ισχυρίζεται ότι έχει δίκιο το Σατανά. Να ακούσω τον κύριο Πίτρο Παπαδάκο, ο οποίος είναι σθένος από την αρχή, θέλει να μιλήσει καταρχήν. Καταρχήν αυτή την κασέτα την ακούμε συνέχεια, αυτά που είδαμε προηγουμένως. Εδώ υπάρχει μεταξύ τους, από ό,τι βλέπω οι Ρωμαίοι δεν ταιριάζουν τα λόγια τους. Mm-hmm. Εδώ είχαμε ένα εκπρόσωπο της Εκκλησίας εχθές, τον κύριο Τιμόθεο, ένα αξιόλογο άνθρωπο της Εκκλησίας, ο οποίος από ό,τι είδαμε μας έδωσε και το βιβλίο, το είχε εκδώσει, βιβλίο με τη μαγεία, δεν αρνείται για τη μαγεία. Εδώ ο Χριστός στην Αγία Γραφή το γράφει ότι βρήκε τα μάγια και τα παραδέχθηκε και τα προσπέρασε. Εδώ μην ξεχνάμε ότι ο Άγιος Κυπριανός ήταν μάγος και μετά έγινε Άγιος, μεταγιωμένος. Αυτά τα οποία λένε είναι μια κασέτα την οποία την ακούμε συνέχεια. Δεν μας παραδέχονται και γιατί δεν μας παραδέχονται. Και εγώ προκαλώ όλους εδώ, οι οποίοι είναι, να βγάλουν την ταυτότητά τους, να δούμε τι γράφει επάνω. Εγώ είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κλέιντον των ΗΠΑ. Είμαι καθηγητής ψυχολογίας. Σαν αστρολόγος επέτυχα, διότι αυτό το ζω, το μ' αρέσει. Η ένστασή σας είναι πού, κύριε Παπαδάκη? Είναι ότι αυτή την κασέτα την ακούμε συνέχεια. Ποια κασέτα? Ότι συνέχεια ένας Ρωμαίος κατηγοράει τη μαγεία και ένας άλλος την παραδέχεται. Μάλιστα. Να ακούσουμε και είχαμε, τον Ρωμαίο που βρίσκεται. Είχαμε τον Αρχιμανδρίτη Τιμόθεο, ο οποίος δέχεται τα πάντα. Και μέσα στο βιβλίο τα γράφει. Να ακούσουμε τον πατέρα Μάξιμο. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω, κύριε Ράγιο, πού διαφωνούν οι κληρικοί μεταξύ τους. Υπάρχουν κληρικοί που δεν παραδέχουν τα μάγια αυτό μαζί. Ναι, ναι, ναι. Ποιοι? Εδώ. Και εγώ, ο προηγούμενος σε βαθμό είπε ότι παραδέχεται. Όχι, δεν παραδέχεται. Τι είπε? Δεν καταλάβετε καλά ότι εγώ δεν κατάλαβα η καλά. Μαγεία δεν είναι υπαρκτή. Αυτά τα λόγια έλεγε προηγουμένως. Όχι, δεν είναι προηγουμένως που μίλησε. Ναι, και ότι κατηγορούσε. Όχι, ότι κάθε άλλο, κάθε ναι, άλλο παρά ήταν. Μάλλον παρανοήθηκε. Όχι, μα είναι ο άνθρωπος που κάνει τους εξορκισμούς καταρχήν. Ναι, εδώ πέρα είχαμε εδώ πέρα χτες τον κύριο Κουτρουμπέλη, ο οποίος έλεγε ότι δεν υπάρχουν μάγια. Και ότι ήταν πράγμα. Εγώ παρακολούθησα την εκπομπή τη χθεσινή. Δεν είπε ότι δεν υπάρχουν μάγια. Είπε το είπε καθαρά. Έγινε κάποια παρανόηση 100%. Παρακολούθησε χτες την εκπομπή. Είχαμε μια ωραία δημοκρατική συζήτηση με τον Πάτερ Τιμόθεο χθες. Είπατε ότι χρειάζεστε ότι δεν θα γίνει σήμερα. Α, προς Θεού, γιατί. Λοιπόν, να ρωτήσω λοιπόν εγώ καταρχήν τι έχει να πει ο πατέρας Μάξιμος για τους ιερείς που γίνονται κατ' επάγγελμα εξορκιστές. Πριν φτάσω σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να πω τη δική μου άποψη για το θέμα της μαγείας και των μάγων. Είναι καταρχάς όρος εκ των όνων κάνευ της Ορθοδοξίας μας και της πίστεώς μας ότι υπάρχει διάβολος, υπάρχει Σατανάς.
Βέβαια ο Σατανάς δεν είναι σε καμία περίπτωση δημιούργημα του Θεού. Όπως είναι γνωστό στη σπάση ότι ο διάβολος πριν γίνει διάβολος ήταν το πρώτο τάγμα των πνευματικών και των αγγέλων. Λοιπόν, κατόπιν λόγω υπερηφανίας εξέπεσε και από άγγελος φωτός έγινε άγγελος του σκότους. Από εκεί και πέρα ο διάβολος χρησιμοποιεί όλη τη δύναμη του που του είχε χαρίσει ο Θεός. Αντί προς δόξαν Θεού και για να βοηθήσει τους ανθρώπους, τη χρησιμοποιεί για να κάνει κακό στους ανθρώπους και έτσι έμεσα μάλλον να βλάψει τον Θεό. Επειδή μπορεί να βλάψει τον ίδιο. Επειδή είμαστε εικόνες του Θεού, προσπαθεί να βλάψει τον άνθρωπο για να πλήξει τον Θεό, αν μπορέσει κατά πάση, όπως πιστεύει εκείνος. Λοιπόν, άρα λοιπόν παραδεχόμαστε τον Σατανά και παραδεχόμαστε και την δύναμη του Σατανά που είναι η μαγεία με τα όργανα του όλους αυτούς. Και μαύρη και λευκή μαγεία. Δεν γίνεται διάκριση. Μάλιστα. Και η λευκή μαγεία. Διότι η λευκή μαγεία είναι όρος απατηλός. Και μαύρη και λευκή μαγεία είναι εκ του Σατανά. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ο διάβολος, υπάρχουν μάγια, υπάρχουν πάρα πολλά είδη μαγείας, όπως πολύ σωστά αναφέρατε προηγουμένως, όπως και μερικά άλλα τα οποία δεν αναφέρεται λόγω ελλείψεως χρόνου, είναι η ονοσκοπία, είναι η εγκαστρίμηθη και χίλια δυο άλλα είδη μαγείας. Και όλα αυτά τα καταδικάζει η Εκκλησία μας από αρχαιοτά των χρόνων, τα καταδικάζει και μετά την έλευση του Χριστού. Και υπάρχουν και οι λεγόμενες ευχές, εξορκισμοί του Αγίου Κυπριανού, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου που βρίσκονται μέσα στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, αυτό εδώ, και που είναι ευχές οι οποίες διαβάζονται για να από την αρχή η δέσμευση αυτή του διαβόλου και η ενέργεια του διαβόλου σε ορισμένα άτομα τα οποία έχουν αγκιστρωθεί στα δίχτυα του Σατανά. Έχουμε εδώ πέρα τρεις τουλάχιστον ανθρώπους που λένε ότι έχουν υπάρξει θύματα αυτής της διαβολικής, της σατανικής επέμβασης, της μαγείας. Ωστόσο, η κυρία Ανδριανοπούλου έχει μία άλλη άποψη, η οποία είναι ποια? Η άποψή μου προσδιορίζεται σε δύο σημεία, κυρία Ράγιου. Πρώτον, ότι μπορώ να δεχτώ την όποια μαγική διάσταση που δίνουν οι κύριοι μόνο σε σχέση με το ποια είναι η προσωπικότητα του ατόμου που μπορεί να δεχτεί την όποια δύναμη που θα ασκήσει ο κύριος Παπαδάκος, εγώ, ο ιερέας ή οποιοδήποτε. Άρα μιλούμε για υποβολημιαίες προσωπικότητες. Μου λέτε δηλαδή, με συγχωρείτε, μου λέτε δηλαδή ότι ο κύριος Καστανιώτης, η κυρία Δροσοπούλου και η κυρία Μαρία που είναι εκεί πλάτη είναι νοσηρές προσωπικότητες? Σας λέω ότι είναι προσωπικότητες οι οποίες καλώς ή κακώς δεν λαμβάνω υπόψη μου αυτό που μου είπατε με αναφορές στα πρόσωπα που παρίστανται. Η επιστήμη δεν έχει πρόσωπα, έχει μόνο ένα προφίλ. Λοιπόν, θα μιλήσω για το ψυχολογικό προφίλ. Ναι, νοσηρές, ανώριμες προσωπικότητες και αφελείς. Αυτό. Χωρίς να συζητώ... Αφελείς είναι όλη κληρική και όλη εκκλησία. Επικαλούμε... Προσβάλλεται ολόκληρη την εκκλησία. Εδώ υπάρχουν θύματα, εδώ υπάρχουν παραδείγματα Σατανά. Εγώ μπορώ να δεχτώ ότι ορισμένα άτομα είναι νοσηρές παπασίες. Θα ήθελα όμως πρώτα να ολοκληρώσει και ο καθένας μετά να πάρει το λόγο. Οι άνθρωποι που έχουν μαύρη μαγεία είναι αφελείς. Βεβαίως θα συμφωνήσω με τον κύριο Παπαδάκο ότι αν έχω αποφασίσει να πεθάνω, θα πεθάνω. Εντάξει. Και να μην κάνω τις αναφορές μου στην ιαπωνική ποίηση, στην ιαπωνική... Στο περίφημο όρος που αναφέρατε τη μικρή σας ιστορία σε μια προηγούμενη εκπομπή σας. Α, την είχατε δει. Βεβαίως. Πάει η γιαγιά να πεθάνει. Μπράβο. Με το γιο που κουβαλάει. Λοιπόν, που έχω αποφασίσει να πεθάνω. Ναι. Και πάω να πεθάνω. Μιλάτε για έντονη αυθυποβολή εσείς. Για άτομα τα οποία είναι δεκτικά στην όποια υποβολή η οποία εξυπηρετεί τους όποιους σκοπούς. Σκοπούς τους. Όχι. Σκοπούς αλλοτρίων συμφερόντων. Εάν ομιλήσουμε εκκλησιαστικά, μάλιστα, θα δούμε ότι ο πατέρας Αυγουστίνος στα γραπτά του κατά τον 5ο και 6ο αιώνα ομιλεί για ψυχικά αρρώστους και για δαιμονισμένους. Δαιμονισμένους αναφέρει αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν έλεγχο της λογικής τους στα συναισθήματά τους. Εσείς τι έχετε να πάρει? Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω ότι ο άνθρωπος είναι δεκτικός μόνο όταν είναι στην αμαρτία μέσα, όταν είναι αμαρτωλός. Η σοφία των ανθρώπων λέει μωρία κατά το Θεονεστή. Εγώ έχω βγάλει την τρίτη δημοτικού, η κυρία Μπά έχει πολλά διπλώματα. Όμως εμένα ο Θεός με φώτισε γιατί παραδέχθηκα τα σφάλματά μου
και βγήκα και εξομολογήθηκα, μετανόησα και είπα αυτά που εγώ έχω κάνει. Και γι' αυτό και το λόγο μπορώ και μιλώ τώρα που σας λέω αυτές τις κουβέντες. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω, έχασα τον ηρμό μου τώρα. Ψυχραιμία. Μέχρι να βρείτε τον ηρμό σας, εγώ θα πάω σε διαφήμιση, γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και όταν υπάρχουν διαφημίσεις και ο δαίμονας να είναι εδώ δεν μπορεί να μιλήσει, τόσο πολύ δηλαδή. Και μετά θα ακούσετε πραγματικά τους δαιμονισμένους εντός ή εκτός εισαγωγικών τι λένε και πώς αντιδρούν. Θα ακούσετε την καταγγελία μιας γυναίκας που βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Και γενικά σήμερα το Κεντρί, κυρίες και κύριοι, έχει πολύ ενδιαφέρον για όλους, είτε πιστεύουν είτε δεν πιστεύουν. Γνώρισα πριν από 8 χρόνια. Στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε φούρνο. Εκεί τον γνώρισα. Είχα πάει με μια παρέα άλλων γυναικών που είχαν προβλήματα οικογενειακά. Μου είχαν πει ότι θα συναντήσω κάποιον λαϊκό που έχει ένα σταυρό στο χέρι και θα μπορέσει να με βοηθήσει. Πηγαίνοντας επάνω είδα ότι πράγματι κρατούσε ένα σταυρουδάκι στο χέρι του. Έλεγε κλείνοντας τα μάτια, μάλλον έκανε ένα είδος υπνοτισμού ο άνθρωπος, είπε ορισμένα πράγματα σε όλους, αλλά γενικά έβρισκε ότι όλοι σε όλα τα επίπεδα είχαν μαγεία και θα μπορούσε να την... ας το πούμε ναι. Με λίγα λόγια αποκλείεται να ήταν κανονικός εξορκιστής, παπάς που να έκανε εξορκισμούς. Ναι, δεν ήταν, γιατί τη στιγμή που δεν ήξερε καλά να διαβάζει και πώς μπορούσε να κάνει τον εξορκισμό σωστά όπως κάθε ιερέας, έκανε αυτοσχεδιασμούς δικούς του. Θυμάμαι συγκεκριμένα είχε έρθει κάποιος αστυνομικός από το Αγρίνιο και ενώ τον εξόρκιζε, έφερε η παπαδιά που τον βοηθούσε αγιασμό και της λέει ότι όχι, όχι, μην δίνεις αγιασμό, φέρε μου ένα ποτήρι νερό, ήπιε ο ίδιος και μετά έδωσε στον αστυνομικό να πιει, αυτό λέει είναι πιο δυνατό από τον αγιασμό. Έκανε δική του εκκλησία αυτοκέφαλη και κάτω, με δικό του επίσκοπο. Α, μάλιστα. Ναι, έχει δικά του, έχει κηρύξει δική του αυτοκρατορία. Έχει χειροτονήσει τον ένα του γιο ιερέα και δεν έπαιρνε και λεφτά. Έτσι έλεγε. Έτσι έλεγε. Μπροστά δεν έπαιρνε σε κανέναν. Όμως το συνέστησε και όλα αυτά. Λέει ότι είχε πουλήσει κάποια οικόπεδα στο χωριό του και πήρε το οικόπεδο. Και έφτιασε και την εκκλησούλα. Φυσικά όμως μετά εγώ από ορισμένους ανθρώπους έμαθα ότι πίσω έπαιρνε χρήματα. Η κυρία Κυρκινέζου κατήγγειλε πριν από λίγο στο βίντεο στην Κατερίνα Παπα-Νικολάου τον Παπα-Βασίλη που λειτουργεί στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού στα Καλύβια ότι εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτόν. Και ακούσατε, έχουμε συχνά τέτοια φαινόμενα. Πάτερ, και θέλω να μου πείτε κατά πόσο μη χειροτονημένοι ιερείς εξασκούν. Εντάξει, υπάρχουν κύριε Ράγιο πάρα πολλά τέτοια κρούσματα δυστυχώς και από κληρικούς και από λαϊκούς οι οποίοι εκμεταλλεύονται την ευσυνειδησία των πιστών ανθρώπων, το πρόβλημά τους, την δυσκολία τους, τα προβλήματα όλα αυτά τα οποία έχουν από τη μαγεία και απομυζούν και χρήματα και καταστρέφουν συνειδήσεις και ψυχές ανθρώπων. Και εδώ είναι το μόνο που ρίχνω δίκη στον κύριο Παπαδάκο δηλαδή, σε αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή, ναι. Ότι... εκείνος μερικές φορές λέει ότι προτιμάτε να έρχεστε σε μένα παρά σε τέτοιες ιερείς που στο κάτω-κάτω. Γιατί εγώ, μα πληρώνω εγώ με την έννοια του τη γενική, ότι εγώ ας πούμε και αστρολόγος είμαι και αυτό και παίρνω και τα λεφτά μου και είμαι κάνω μια δουλειά. Οι άλλοι φύγεται η πίστη του, κλονίστη η πίστη του εγώ του δεν ανθρώπου. Είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ότι υπάρχουν όπως υπάρχουν σε όλες τις τομείς και σε όλες τις τάξεις άνθρωποι και σκάρτη, καλοί και κακοί, έτσι υπάρχουν και στους κληρικούς κάποιοι άνθρωποι που κακώς κάνουν αυτό. Αλλά δεν συμφωνώ ούτε είπα κάτι τέτοιο ότι να πάνε στον κύριο Παδάκη. Είναι θέμα της Εκκλησίας να τους βγάλει από το. Βέβαια, δεν συμφωνώ. Καταδικάζουμε την αστρολογία και όλα αυτά τα είδη. Νέο μέτωπο θα ανοίξει εδώ πέρα. Συνεργάζεται όμως ο κύριος Παπαδάκης με την Εκκλησία. Συνεργάζεται. Παραπέμπω στη μητέρα. Με ποιον συνεργάζεται.
Μαζί μου εδώ πέρα. Θα λύσει τα μάγια. Ποιος σας είπε ότι είναι αστρολόγος πάντερ, δεν εργάζεται, δεν συνεργάζεται με την Εκκλησία. Αδύνατο. Εμένα οι εικόνες που έχω στο γραφείο είναι ασφαλισμένες για 20 εκατομμύρια. Αυτές οι εικόνες που έχω εγώ δεν τις έχετε σε μια εκκλησία. Ένα λεπτό. Δεν είναι θέμα εικόνας και ποιος έχει εικόνες. Το θέμα μας σήμερα, κύριε Παπαδάκο και πάντερ, είναι άλλο. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να παρακολουθήσετε όλοι κάτι. Ένα λεπτό, κύριε Παπαδάκο. Θέλω να ακούσουμε από τον Μητροπολίτη Φιλίσκηρο, τον Κυπριανό, να μιλάει για ένα άλλο συγκλονιστικό περιστατικό εξορκισμού. Αναφέρεται στην περίπτωση μιας 19χρονης κοπέλας που μιλούσε με φωνή διαβόλου. Μιλά για την ύπαρξη ηχητικού ντοκουμέντου. Μια κοπέλα που ήταν δαιμονισμένη από την παιδική της ηλικία, γιατί όπως είπα προηγουμένως, άλλοι επηρεάζονται, απροσβάλλονται από τον Σατανά, από προσωπικά τους αμαρτήματα και άλλοι από αμαρτήματα των γονέων. Σαν παιδάκι ήταν ζωηρό, όπως μου ανέφερε η μητέρα της. Και ο πατέρας της στο διάβολο να πας, στο διάβολο που δυστυχώς οι γονείς το έχουν ψωμωτήρι, δεν λένε στον Χριστό να πας, δεν λένε στην ευχή να πας, δεν λένε στο καλό να πας, στο διάβολο να πας. Και ο Θεός παραχώρησε και μπήκε ο διάβολος μέσα. Και όταν τη διάβασε που ήταν 18χρονο κοπέλα και η γλώσσα της απορούσε ο ίδιος, πήγαινε, γινόταν δυο πιθαμές και την έγλυφε εδώ στο λαιμό της και την έκανε διάφορα γράμματα, 8-4 τη γλώσσα της, που τα βλέπει όλος ο κόσμος. Και έπαιρνε τη φωνή όλων των ζώων. Και μόλις όσο και να τη διαβάζεις, εγώ δεν βγαίνω από μέσα, ο πατέρας της με έστειλε. Και τι σου είναι εσένα αδελφή σου ή ξαδέλφη. Άστι να πάει στο βασίλειό μου, στο Δαφνί, το δημόσιο ψυχιατρίο, το αποκαλούσε βασίλειό του. Ναι. Μάλιστα, είχαμε πάρει τότε και μια κασέτα που έλεγε διάφορα, μάλιστα που αποκάλυπτε και αμαρτήματα προσκυνητών που ερχόντουσαν εκείνη την ώρα και τους τα έλεγε με το νίκη με το σίγμα με λεπτομέρειες. Αυτή η κασέτα, αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο είναι στη διάθεση της εκπομπής. Θέλω να το ακούσετε και να προσέξετε όλοι εσείς που βρίσκεστε εδώ και οι τηλεθεατές ότι η κοπέλα δεν μιλά σαν τον εαυτό της, αλλά σαν να είναι ο διάβολος, σαν μια άλλη οντότητα. Φαίνεται να γνωρίζει για διάφορες καταστάσεις που ασφαλώς η ίδια δεν θα μπορούσε να ξέρει. Ο δαίμονας εμφανίζεται να μιλά σε πρώτο πρόσωπο. Βγάζει και κραδίες ζώων και παρακαλώ να το ακούσετε, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Όχι, με έκανε! Σε αγαπάει, θα σε κάνει καλά. Θα σε κάνει καλά, παιδί μου. Θα σε κάνει καλά. Ωραία, ποιο παιδί σου ρε μιλάτε, εγώ είμαι ο γέρος, θα τα τούντι. Μα αυτή τη γέρα θα τα πάω. Όχι, δεν μπορεί, θα τα πιέσω. Λάζιμο του Θεού είσαι, παιδί μου. Λάζιμο του Θεού. Δεν είσαι του Θεού. Κεράκι, άνθρωπο, παπά που σπάζει το κρυφό σου και δίνει το αίμα του στους χριστιανούς. Έχει ασυταλήσει να σου κάνω με ένα διάλογο που τα βάζει. Ναι, εδώ πέρα, κεράκι, θα σε σκίσω. Μπορεί, έτσι μαλακιασμένη τώρα που βλέπεις το διάλογο κλαις και τα μπορεί. Μπορεί να φυλάγεσαι με τον άντρα σου να μιλάνεις παιδιά. Μπορεί σε δικιά μου, μπορεί σε πόλη λέγεσαι, μπορεί. Αντωνάκη μου, μη τρεκάς το ψυχούρα μου, τόσα χρόνια είσαι ψυχός. Θα σε σκίσω μου, μαλάκα, όχι, όχι. Ψυχούρα μου, τόσα χρόνια σε έχω δίκια. Ωραία, πού είναι η φίλη σου, πού είναι η παρέα σου, ρε, πήγαινε να γλεντήσεις κι άλλο. Φίλη, όχι, πού είναι ρε μαλάκα, του τα έλεγες και σε κοροϊδεύανε. Κοίτα τόσο να ρε και έλεγες με τον άλλο το κοντάκι και με το φίλο σου τον Αντώνη. Έτσι πήγαινες ρε και έλεγες στους φίλους σου και ρατά να σε σκίσω. Ένα μόνο σου λέω να μην πάει να ξεμολογηθεί. Πρώτα και αγόρι μου δεν σε κάσω. Είσαι δικός μου, τόσα χρόνια γονίζουμε να σε κοιτάξω. Ρε παπά, λύτε με και με τώρα λέω αστρόλογα. Παπά, λύτε με, μα μιλάει και με έκαψε εδώ. Να ξέρες παπά μου σήμερα όλη μέρα τι έκατα. Εγώ ρίσα ρε ένα αντρόγενο. Σε εξορκίζω στο όνομα του Χριστού, πνεύμα πονηρό και ακάθαρτο. Να μην είσαι στρά. Είμαι δένης ρε παπά. Ωραία τρεις εποχές είναι δικές μου. Ένα το καλοκαίρι ρε. Ένα τις απόκριες. Και ένα την πρωτοχρονιά ρε με τα χαρτιά που κάνει χριστιανίδι και σκοτωνόνται ρε για μια δεκάρα και τρέχουνε στα δικαστήρια. Έχω δικαιώματε! Έχω δικαιώματε! Είναι οι κόρες της δικές! Είναι δικές μου! Είναι δικές μου! Δεν ξέρω πώς ακριβώς έχετε να σχολιάσετε αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο που όλοι παρακολουθήσαμε. Μπορώ. Παρακαλώ κύριε Μελετόπουλο.
Ακούστε, καταρχήν η φωνή είναι απολύτως η φωνή της γυναίκας. Μια φυσιολογική φωνή γυναίκα σε κατάσταση. Είναι μια κοπέλα 19 χρονών η οποία δεν έχει πάει καν σχολείο. Περιμένετε, θέλω να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, ναι. Είναι η φωνή μιας γυναίκας που βρίσκεται σε κατάσταση υστερίας. Τελεία. Δεν είναι ούτε η φωνή του διαβόλου, ούτε η φωνή ζώων, ούτε τίποτε άλλο. Δεύτερον, αυτό είναι ένα παραλήρημα ανθρώπου που έχει σοβαρό ψυχοπαθολογικό πρόβλημα. Ναι. Δεν ξέρω ποιο συμφωνεί και ποιο δεν. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Που έχει σοβαρό ψυχοπαθολογικό πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα οι ειδικοί θα μας πούν πως η διαδικασία του εξορκισμού πράγματι μπορεί να λύνει αυτή την κατάσταση που θα δουλεί. Αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό είναι μια επίρρεια σατανική ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ψυχιατρικό πρόβλημα που επιλύεται με μεθοδολογία της Εκκλησίας. Πέστε μου πέραν της επιστημονικής εξήγησης, αν δεν μείνατε κι εσείς λίγο ξεροί. Εγώ δεν έμεινα. Σας φαίνεται φυσιολογικό. Κατάσταση ιστερίας. Κύριε Ράγιου, μέσα στην έννοια και τη διάσταση του ασκούμε το λειτουργήμα του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου, είναι καθημέραν καταστάσεις όπως αυτήν που ακούσατε εδώ, εμείς τις βλέπουμε. Βρίσκουν τα ψυχιατρία από καταστάσεις όμοιες οι οποίες καταστέλλονται φαρμακευτικά. Καταστέλλονται πότε έχει θεραπευτεί. Μου επιτρέπετε, πατέρα Μάξιμε, δεν σας διάκοψα. Παρακαλώ, με συγχωρείτε. Λοιπόν, να προσέξουμε εδώ επίσης το θεαματικό της ιστορίας. Λαμβάνω υπόψη μου αυτό που είπε ο κύριος Μελετόπουλος πολύ σωστά, ότι είναι μια ιστερική προσωπικότητα. Μια ιστερική προσωπικότητα για να μπορέσει να βγάλει όλο της το υπόβαθρο, αν θέλετε, έτσι. Χρειάζεται ατμόσφαιρα και χρειάζεται ακροατάς και θεατάς, κυρία Ράγιου. Η κατάσταση εξορκισμού είναι μια βάναυση κατάσταση η οποία προσβάλλει την ανθρώπινη ύπαρξη. Λύσε με παπά. Άρα σύρεται και διασύρεται το άτομο, κυρία Ράγιου. Καλύτερα να έλεγε λύση με ψυχολόγια ή ψυχίατρε, έπρεπε να λέει εκεί πέρα. Έτσι, αυτό έπρεπε να λέει, λύση με ψυχολόγια ή ψυχίατρε. Δείτε, εάν πατέρα Μάξιμε, το κατόφλι του 2000... Συγγνώμη, είστε ψυχολόγος ή ψυχίατρος, με συγχωρείτε. Μιλούμε. Σημαίνει το κατόφλι των 2000 ετών, δηλαδή υπάρχει ιστορία και υπάρχει δεδομένο και επιστήμη χωρίς την προϊστορία. Κυρία Ράγιου, μισό λεπτό. Δεν κάνω διάλογο. Μα δεν μπορείτε να μιλάτε και συνέχεια να περιμένουμε ένα τέταρτο 20 λεπτά να ολοκληρώσετε. Θα πρέπει όμως να δεχόμαστε και την άλλη άποψη. Βεβαίως, να κάνουμε διάλογο, δεν μπορούμε όμως. Στο κατόφλι του 2000 βλέπουμε κάτι συγκλονιστικό. Να είμαστε μπροστά στο επίτευγμα το τεχνολογικό του γονιδιακού ανθρώπου και με το άλλο πόδι μας να είμαστε στο σκοταδισμό και να γυρίζουμε στο μεσαίωνα. Αυτό δηλώνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Κυρία Ανδριανοπούλου, θα σας διακόψω και θα διακόψω και αυτή την αντίθετη, τον διαξυπισμό αν θέλετε, γιατί με ειδοποιούν ότι έχουμε στο τηλέφωνο το γαμπρό αυτής της γυναίκας που μίλησε. Το κεντρικό κατόρθωσε μετά από πάρα πολύ έτσι, προσπάθεια να εντοπίσει την τότε κοπέλα που ακούσαμε στο συγκλονιστικό αυτό το ηχητικό ντοκουμέντο. Μένει στην Πάτρα, τη λένε Μαρία, σήμερα είναι 43-44 χρονών και από ό,τι μας είπαν και από ό,τι είδαμε ακόμα κυριαρχείται από τα δαιμόνια. Λόγω της κατάστασής της δεν είναι σε θέση να μας μιλήσει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως είναι ο γαμπρός της, ο κύριος Δημητρακόπουλος. Κύριε Δημητρακόπουλε, μας ακούτε? Ναι. Γεια σας. Είστε ο άντρας της αδερφής της Μαρίας? Μάλιστα. Πέστε μου σε τι κατάσταση βρίσκεται η κυρία Μαρία σήμερα. Η Μαρία βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Καλύτερη είναι σήμερα. Σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τι ήταν τα αρχικά της χρόνια. Τα πρώτα της χρόνια. Εσείς την είχατε ζήσει και τότε? Εγώ όχι τότε. Ναι. Πιο νεότερα. Αλλά ξέρω καλά, είμαι βέβαιος, ότι τότε ήταν πολύ χειρότερα από τότε που άρχισε να γίνονται λειτουργίες, να γίνονται εξορκισμοί. Και σύμφωνα με αυτά τα μέσα της Εκκλησίας, άρχεται να καλυτερεύει και να αισθάνεται πολύ καλύτερα. Τι πιστεύετε ότι της έχει συμβεί ακριβώς? Η Μαρία δαιμονίστηκε κατά τη μέρα της Καθαράς Δευτέρας, που ζήτησε από τη μητέρα της και από τους γονείς της, κάτι ζήτησε και εκείνη τη στιγμή την διαλόστηλε ο πατέρας της. Κάτι ζήτησε και την διαλόστηλε ο πατέρας της. Και εκείνη τη στιγμή που της είπε ο πατέρας της άχισε το διάολο, ας πούμε, δαιμονίστηκε. Ευτή στιγμή, εκεί το παιδί, ακριβώς εκείνη τη στιγμή, έπεσε κάτω, λιπόθυμο, λιπόθυμο, με χωρίς να μπορέσει να μαζέψει ούτε το χέρια της, ούτε τα πόδια της,
ήταν ηλικία 3 χρονών, 4 χρονών περίπου. Και αυτή τη στιγμή δεν μπορούσε να κάνει απολύτως τίποτα, ούτε η επιστήμη μπόρεσε να δώσει λύση των πραγμάτων. Έπειτα από λίγο καιρό άρχεται να κάποια επιληψία, μια επιληπτική κατάσταση. Μετά από χρόνια δυνάμωσε πολύ περισσότερο και δεν μπορούσε να συνέλθει ούτε να αισθάνεται καθόλου απολύτως τίποτα. Μετά πήραν στο μοναστήρι αδελφή της που είναι μοναχή, την οποία εκεί συνέχισε τους εξορκισμούς και σύμφωνα με τα μέσα της Εκκλησίας, που μετά από ορισμένα χρόνια εκδηλώθηκε το δαιμόνιο και έλεγε ότι είναι διάβολος και ομιλεί, παίρνει τη γλώσσα της και ομιλεί. Ακούσατε δηλαδή αυτή τη γυναίκα, η οποία σας είναι, πώς είναι η συγγένεια, δεν ξέρω, νύχτη σας. Είμαι ο γαμπρός της, είναι η κουνιάδα μου. Ακούσατε λοιπόν εσείς την κουνιάδα σας να μιλά όχι με τη δική της φωνή και με τη φωνή του Σατανά. Ναι, και δεν θυμόταν απολύτως τίποτα έπειτα. Έχουμε εδώ την κυρία Παπανδρεανοπούλου, έχουμε την επιστήμη, αν θέλετε, να μιλά για καταστάσεις ιστερίας και μιας νοσηρής προσωπικότητας. Είναι απαράδεκτα όλα αυτά. Είναι απαράδεκτα, λέτε. Απαράδεκτα όλα αυτά. Η κυρία δεν είναι επιστήμη. Μισό λεπτό. Η επιστήμη εδώ πέρα, ναι. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Η επιστήμη όταν έχει εξετάσει το παιδί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, νευρολόγοι και τόσα άλλα. Α, πήγε στους γιατρούς δηλαδή. Πήγε στους γιατρούς. Όχι, απολύτως τίποτα. Δεν έχετε πάει τη Μαρία στους γιατρούς. Βεβαίως έχει πάει. Και τι σας έχουν πει? Και δεν βρίσκουν απολύτως τίποτα. Ότι δεν έχει απολύτως τίποτα. Μια φυσιολογική και έπειτα απάνω στην κρίση της που γίνεται, εξαίσια σημεία, τα εξαίσια σημεία αυτά που γίνεται, μόνο η λύση των πραγμάτων μετά από εξοπλισμούς ή οι ευχές που διαβάζουν οι ιερείς συνέρχεται και τότε ναι, μπορεί, καταλαβαίνει έπειτα και συνέχεια καταλαβαίνει πολύ. Πέστε μου κάτι άλλο. Το κοινό. Όταν πηγαίνει ακόμα στην εκκλησία, τώρα αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Ναι, όταν πηγαίνει στην εκκλησία, κατά την ώρα τα Άγια που βγαίνουν, τα Άγια. Ναι. Ή τα site των σώων. Μάλιστα. Λέει, μεταφογή τα πρόσφατα των χριστιανών σε σώμα και αίμα Χριστού, αυτή τη στιγμή την πιάνει κρίση. Την πιάνει κρίση. Εκδηλώνεται το δαιμόνιο, βρίζει τον ιερέα. Και εν συνεχεία δεν είναι σε θέση να θυμάται τίποτα έπειτα. Δηλαδή η Μαρία μου λέτε δεν συνειδητοποιεί τη μεταμορφωσή της, τη μετάλλαξή της σε ένα πλάσμα που μιλάμε τη φωνή του δαίμονα. Μετά ναι. Δηλαδή δεν θυμάται τίποτα. Όχι, όχι τίποτα πολύ. Της λέτε τι έχει γίνει και τι λέει. Ναι, ναι, αυτά τα λόγια που λέει είναι καθαρός εναντίον των χριστιανών και εναντίον του ιερέως. Και μιλάει, αποκαλύπτει από τη γλώσσα της που μιλάει ο Σατανάς ότι είναι διάβολος. Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Πάνω στο σώμα της και εξουσιάζει και το πνεύμα της και το σώμα της αυτή τη στιγμή. Εσείς έχετε αντιμετωπίσει προβλήματα με αυτή την συμπεριφορά και τις αποκαλύψεις της Μαρίας στην Εκκλησία, γιατί έχουμε μάθει το εξής, ότι στην Εκκλησία και στη διάρκεια αυτής της εξομολόγησης που μιλάμε, όχι τη φωνή της, λέει πράγματα για τους. Ναι. Ανθρώπους που βρίσκονται γύρω της που δεν είναι δυνατόν να τα ξέρει. Τα ξέρουν μόνο εκείνοι. Μιλάει για την ιστορία του γαμπρού της κυρίας Τάδε που είναι εκεί και ξέρει λεπτομέρειες. Αυτό πώς ερμηνεύεται? Αυτό το πράγμα μας έχει πλήσει όλους και ομιλεί σε ανθρώπους πολλές φορές, ναι. Που έχουν διαπράξει ορισμένα αμαρτήματα που δεν γνωρίζει και τα ξέρουν μόνο εκείνοι. Δηλαδή έχει τύχει, μου έχουν πει εμένα περιστατικό ότι έχει πει σε μια γυναίκα που εσύ που πήγες με τον Τάδε και δεν το ξέρει ο άντρας και αυτή έχει πέσει ξέρει. Ασχολήθηκες με τη μαγεία ή ασχολήθηκες με το ένα με το άλλο πράγμα που τα αμαρτήματα αυτά τα ήξερε μόνο ο εαυτός του και κανένας άλλος. Ένα λεπτό. Και τα ήξερε μόνο αυτός, ναι. και κανένας άλλος. Ούτε και ομολόγησαν οι άνθρωποι αυτοί ότι πράγματι έτσι είναι όπως τα είπε. Το ομολόγησαν αυτοί. Ορίστε, ναι. Θέλω να μιλήσετε μαζί του. Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, μήπως δεν το κατάλαβα εγώ. Όχι, εγώ θα μείνω σε ένα μικρό σημείο. Ναι. Ότι εις μικρά νεαράν ηλικία, η κυρία που Μαρία. Ακούγαμε, διέγνωσαν επιληψία. Μάλιστα. Θα συνεχίσω να πω ένα δεύτερο μικρό σημείο. Να το ρωτήσουμε σημείο. Να είμαστε ξεκαθαρισμένοι. Το είπε. Διεγνώστη επιληψία. Η επιληψία, ναι. Μάλιστα. Ήταν επιληπτή. Λοιπόν, μάλιστα. Μου επιτρέπετε. Να ολοκληρώσω. Η επιληψία. Ναι, η επιληψία. Ήτανε. Ναι. Η επιληψία. Ναι. Μετέπειταν μετά από ορισμένε διάστημα ήταν σε αφασία. Δεν καταλάβαινε απολύτως τίποτα. Σε αφασία. Θα μου επιτρέψει. Και δεν μπορούσε να βρουν μια διάγνωση οι γιατροί τι ακριβώς έχει. Μάλιστα. Δεν μπορούσα να καταλάβω. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που πήρατε καταρχήν.
Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Κύριε Ράγκο, επιληψία. Εδώ ίσως θα ήταν αναγκαία η παρουσία ενός νευρολόγου, αλλά δεν πειράζει, γνωρίζουμε όλη τη συμπτωματολογία. Ένα προεξάρχον χαρακτηριστικό στη συμπτωματολογία της επιληπτικής κρίσεως είναι η αμνησία μετά το επιληπτικό επεισόδιο. Μάλιστα, το δεχόμαστε. Έχουμε επίσης την απώλεια των άκρων, έτσι, τη συνειδητή διεύθυνση των άκρων μας, έχουμε επίσης τη διαστροφή της γλώσσας, έχουμε επίσης το γύρισμα, το ακριβώς. Έχουμε δηλαδή μία σειρά συγκεκριμένων νευρολογικών χαρακτηριστικών που σε τίποτα δεν διαφωνώ με τον κύριο ως προς το ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μία κλασική επιληπτική γυναίκα η οποία έχει ανάγκη, η οποία βεβαίως έχει αναπτύξει και δευτερογενή ιστερικά χαρακτηριστικά διότι ωφελείται από τις συμπεριφορές της. Πώς? Πώς όλος ο περίγυρος στρέφεται επάνω της. Πέστε μου κάτι άλλο, κυρία Γιαννοπούλη, η απορία μου η προσωπική είναι η εξής. Πώς αυτή η γυναίκα την ώρα που παθαίνει την κρίση επιληψίας που λέτε εσείς, το δαιμονισμό, την κρίση δαιμονισμού που λένε οι άλλοι, πώς λέει ότι η κυρία Ράγιου χθες το βράδυ ήταν εκεί, με εκείνον και με εκείνην και έκανε αυτό. Πέστε μου πώς εξηγείτε αυτό. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι κανένας από τους παρισταμένους εδώ δεν έχει ιδίαν αντίληψη. Έχουμε εμείς. Δεν έχει μιλήσει ακόμη, να ακούσω και την κυρία Μαρία, η οποία είναι υπομονετικά καθισμένη εδώ, και μετά από αυτό να τοποθετηθούμε όλοι συνολικά και να δούμε ποιος θα δισταυρώσει στο ταξίδι του. Θέλετε να μου πείτε, ακούτε όλα αυτά και βλέπετε. Εσείς καταρχήν, σε ποιο στρατόπεδο είστε από τα δύο? Συμφωνώ απόλυτα με την κοπέλα, με τον κύριο που μίλησε στο τηλέφωνο. Για το ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα, λέτε. Ακριβώς. Γιατί και εγώ υποφέρω χρόνια και από μαγεία και κοντεύουν να με δαιμονίσουν. Φαίνομαι για άτομο καθυστερημένο αυτή τη στιγμή? Εμένα δεν μου φαίνεστε καθυστερημένη. Προσπαθούν να με κάνουν καθυστερημένο. Προσπαθούν να μου δέσουν μάτια, χέρια, πόδια, τα πάντα. Μπορώ να σας ρωτήσω, είναι άσχετο. Βλέπω μπροστά στο στήθος σας. Χθες είχα φωνή που δεν ήταν δική μου. Μιλούσα με φωνή κάποιου άλλου. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις. Σας παρακαλώ πολύ και θα επιστρέψουμε στο στούντιο. Προσπάθησα να κάνω κάτι που σας έφερνε σε πολύ δύσκολη θέση. Τα έχουν οδηγήσει στα άκρα. Κοίτα, στο τελείως άκρα να φτάνει θα ήταν το αυτή τη στιγμή να μιλάς μαζί μου. Αλλά να έχει γίνει ήδη η κηδεία μου. Τα τελείως άκρα ήταν αυτά. Το λιγότερο για μένα που έχω φτάσει ήταν παρά λίγο να φτάσω στην μητέρα μου. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι όταν μου κάνανε για πρώτη φορά μαύρη μαγεία, δεν μου κάνανε την απλή φυσιολογική μαύρη μαγεία που λένε. Ένα απλό τυπικό δέσιμο που με εκκλησία λύνεται. Τα είχαν κάνει τόσο καλά ώστε να με στείλουν κατευθείαν στο θάνατο. Τι ακριβώς το έκανα? Συμβόλαιο θανάτου. Ποιος το έκανε αυτό? Ονόματα μην μου ζητήσει να πω, δεν μπορώ να τα πω. Γνωρίζεις? Ναι. Ήταν μια γυναίκα. Με αυτή τη γυναίκα που μου τα έκανε, μπορώ να πω ότι είχα καθημερινή επαφή μαζί της. Είτε το τηλέφωνο, είτε κοντά. Όταν διαπίστωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, πώς το διαπίστωσα? Το διαπίστωσα όταν άρχισε η υγεία μου να παίρνει δικά το βόλτα. Το συμβόλαιο θανάτου, με ποιον το λέω η περίοδος? Εσύ. Συνήθως αυτά που γράφετε με τον ίδιο και τον διάολο. Σε διάφορες τελετές ή όπως αλλιώς μπορείς να το κάνεις. Το μόνο που καταφέραν οι παπάδες να μην βρουν τη δαιμονοληψία που υπήρχε, τη μεταψύχωση που υπάρχει, και δεν με κάνουν καλύτερα, να με κάνουν χειρότερα. Γιατί με βάζανε να κοινωνάω 2-3 φορές στο τρίμηνο.
Και αντί να κοιμάται, ας πούμε, ή να φεύγει αυτό που υπήρχε μέσα μου, το φουντώνανε. Και αντί να γίνομαι καλύτερα, γινόμουν χειρότερα. Φτάνει να σου πω ότι έκατσα σε μαχαίρι γυναικολογική υπόθεση, ενώ δεν υπήρχε τίποτα. Ότι ήμουν 3 μήνες παράλυτη, οι γιατροί δεν βρίσκανε τίποτα. Και εγώ σερνόμουν. Ξέρεις τι κάνανε οι παπάδες. Κάτι πολύ εύκολο για αυτούς και που εμένα έφυγα μέσα μου στο θάνατο. Με βρίσκανε και με βάλανε μέσα στην ωραία, μέσα στην Αγία Τράπεζα. Αντιμετώπισες ποτέ το διάολο αυτό που έχεις μέσα στο ενώπιο? Πολλές φορές. Τον είδες? Πάρα πολλές φορές. Και συζήτησα μαζί του, μπορώ να σου πω. Τι μορφή έχει? Μπορεί να πάρει και τη μορφή τη δικιά σου. Μπορεί να πάρει και τη μορφή τη δικιά μου. Τη μορφή τη δικιά του παίρνει πολύ σπάνια. Και αυτό θέλει να σκοπίσει. Τι σου λέει? Διάφορα. Τελευταία φορά που τον είδα ήταν το Σάββατο. Μου χαμογέλασε. Ειρωνικά πάντα. Πώς τα ακούτε όλα αυτά, πάτε? Λοιπόν, κοιτάξτε, κύριε Ράγκη. Πριν μου πείτε, θέλω να σας πω το εξής. Ναι. Ότι έχω υποσχεθεί το λόγο στον κύριο Μελετόπουλο, κάναμε ιδιαίτερη συμφωνία πριν το διάλειμμα, γιατί δεν έχει μιλήσει όσο πρέπει. Έχουμε, με ειδοποιούν πάρα πολλά τηλέφωνα, ναι, απίστευτο αριθμό τηλεφώνων, οι οποίοι οι μεν λένε ότι ναι, είμαστε εξορκισμένοι, έχουμε πάει στην εκκλησία ή έχουμε πάει σε κάποιους ειδικούς, όπως ο κ. Παπαδόπουλος, και έχουμε λυτρωθεί, απαλλαχθεί από αυτό. Και οι άλλοι λένε, πήγαμε και μας αντιμετωπίσαμε έναν εμπεγμό, ναι, από την εκκλησία. Να σου απαντήσω. Να σου απαντήσω αμέσως. Λοιπόν, οπωσδήποτε, μία πάγια τακτική του διαβόλου είναι η εξής. Ότι προσπαθεί να καλυφθεί, προσπαθεί να δείξει ότι δεν υπάρχει, ότι δεν υπήρχε, για να μπορεί να ξεγελάει πιο εύκολα το θύμα του. Mm-hmm. Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι ότι υπάρχουν άνθρωποι, λαϊκοί, οι οποίοι είτε με το πρόσχημα των medium, είτε με το πρόσχημα των αστρολόγων, είτε με το πρόσχημα του ψυχιάτρου, είτε με το πρόσχημα του αστρολόγου κλπ. Είναι τσαρλατάνοι δηλαδή. Είναι τσαρλατάνοι όλοι. Μπορεί να έχουν κάποιο χαρτί στα χέρια τους κλπ. Αλλά αυτό για μένα προσωπικά και για την Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη, δεν είναι τίποτα. Και μια και μιλάτε για την Εκκλησία, την Ορθόδοξη, έχουμε. Με συγχωρείτε ένα λεπτό. Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Χατζηφόντη. Κύριε Μελετόπουλε, θα σας δώσω αμέσως μετά το λόγο. Θα σας δώσω το λόγο αμέσως μετά. Μισό λεπτό να έχουμε όλοι το χρόνο που πρέπει. Έχουμε τον κύριο Χατζηφώτη, ο οποίος είναι διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Κύριε Χατζηφώτη, γεια σας. Μας ακούει ο κύριος Χατζηφώτης? Ναι, βεβαίως σας ακούω. Γεια σας. Και άκουσα αυτά τα πολύ σωστά που ελέγχθηκαν πριν. Τα ακούσατε. Κύριε Χατζηφώτη, σας παρακαλώ, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Στη θρησκεία μας υπάρχουν ειδικοί εξορκιστές ή τους εξορκισμούς μπορούν να τους διαβάσουν όλοι οι ιερείς? Ακούστε. Ναι. Δεν υπάρχουν ειδικοί εξορκιστές. Μάλιστα. Υπάρχουν πνευματικοί, τους οποίους τους έχει ορίσει η Εκκλησία για να συμπαρίστανται σε όλα τα πνευματικά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει και γενικότερα. Άρα, ιερείς... Ένας πιστός. Ναι. Και ο οποίος προσφέρει στον πνευματικό του, ο οποίος τον καθοδηγεί και τον βοηθεί. Οι ευχές της Εκκλησίας είναι διατεταγμένες, καθορισμένες. Σε καμία περίπτωση όμως αυτά δεν είναι πράγματα που μπορούν να γίνονται είτε θέαμα, είτε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είτε... Είναι πολύ λεπτά και γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Δέχεστε όμως ότι υπάρχουν ιερείς που υπερβάλλουν, που κάνουν ακραία πράγματα, μήπως γίνεται κατάθεση? Από ό,τι εγώ τουλάχιστον έχω υπόψη εδώ στην περιοχή μας, κινούνται σχισματικοί δασοφόροι που δεν ανήκουν στην Εκκλησία και οι οποίοι κάνουν αυτού του είδους τις δουλειές. Οι πνευματικοί της Εκκλησίας μας αντιμετωπίζουν και αυτά και όλα τα προβλήματα με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Γι' αυτό και επισύρω την προσοχή όλων των ενδιαφερομένων, όχι μόνο για αυτό το ζήτημα, να μην προσφεύγουν σε οτιδήποτε εμφανίζεται μπρος. Είτε είναι λαϊκός αυτός και είναι τσαρλατάνος οπωσδήποτε, είτε είναι ρασοφόρος και δεν ανήκει στην Εκκλησία, να προσέχουν μόνο στην ενορία τους για να μην έχουν εμπεγμούς και αυτά τα οποία αναφέρουν. Υπάρχουν δηλαδή και μη κανονικοί ιερείς, μου λέτε? Βέβαια, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι δεν ανήκουν στην Εκκλησία. Που μπορεί να μην είναι καν χειροτονημένοι και να φορούν υπάρχουν τα ράσα. Υπάρχουν και τέτοια ακόμη, αλλά υπάρχουν και άλλοι που ανήκουν όχι στην Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά σε... Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Χατζηφώτη. Μπορεί ο Σατανάς να καταστρέψει την εικόνα του Θεού μέσα μας? Όχι, δεν μπορεί να καταστρέψει τίποτε, αρκεί εμείς να είμαστε γαντζωμένοι και να πιστεύουμε ακράδαντα στο Θεό. Και τότε δεν θα βρει χώρο ούτε αυτός ούτε κανείς άλλος να εμφυλοχωρήσει. Ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό, φοβάται το Σατανά? Κοιτάξτε, ο άνθρωπος που δεν έχει φόβο Θεού, βεβαίως είναι δυστυχής άνθρωπος. Μάλιστα. Και αυτός γίνεται στο τέλος
παιχνιδάκι στα χέρια ή οδήποτε, είτε αυτός είναι σατανοκίνητος, είτε είναι και επιτίβιος. Γιατί υπάρχουν, όπως είδατε, πολλοί επιτίβιοι. Ο χριστιανός, λέτε, πρέπει να φοβάται τη μαγεία ή μήπως η πίστη διαλύει... Ο χριστιανός δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Ο χριστιανός έχει ευχαριστιακή ζωή, είναι κοντά στην εκκλησία και δεν έχει καθόλου προβλήματα του είδους. Εκείνοι όμως οι οποίοι έτσι να υποστούν αυτού του είδους τις επιθέσεις, είτε του πονηρού είτε άλλων προσώπων κτλ, αυτοί οφείλουν να είναι σε επαφή με το πνευματικό τους και ο οποίος θα τους δώσει ουσιαστική βοήθεια. Έχουμε εδώ την άποψη του ψυχολόγου και κοινωνιολόγου, αν ακούσατε κύριε Χατζηφώτη, που μιλούν για επιστροφή στο μεσαίωνα με τέτοιου είδους εξορκισμούς και όλα αυτά και μιλούν για απλές μορφές επιληψίας ή σύνθετες μορφές επιληψίας. Όχι, ο διάβολος υπάρχει και είναι το πονηρό και διαρκώς μας πολιορκεί και το βλέπουμε μπρος μας. Δεν είναι δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα από πλευράς Ορθοδόξου. Μάλιστα. Εκείνοι μπορεί να έχουν τις απόψεις τους, τις είπατε. Τα άκουσα κι εγώ, αλλά αυτά δεν έχουν καμία μα καμία δικαίωση από πλευράς Ορθοδοξίας. Okay. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι θέλει σοβαρότητα το όλο ζήτημα, είναι πράγματα διακριτικά και ενώ αποφεύγω να βγαίνω σε εκπομπές, το έκανα σήμερα στις δικές ακριβώς για να τονίσω αυτά τα πράγματα. Θέλει προσοχή. Δεν πρέπει να πέφτουν θύματα είτε επικοινίων είτε ή οδήποτε άλλο. Είτε φορούν αυτή η ράσα είτε όχι και εννοώ. Πολύ σας ευχαριστούμε κύριε Χατζηφώτη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μελετόπουλε, γεια σας. Νομίζω η τοποθέτηση του κύριου Χατζηφώτη ήταν άριστη και δίδει την καλύτερη απάντηση στον Μονάχο. Η τοποθέτηση του κύριου Χατζηφώτη διαφωνεί. Νομίζω ότι υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση από εσάς. Αλλά να μου επιτρέψετε να μιλήσω. Δεν θέλω να με διακόπτε. Θα σας πω αμέσως. Θα περιμένετε να σας απαντήσω. Ο κύριος Χατζηφώτης απέφυγε μέχρι τέλους να δεχθεί την ύπαρξη όλων αυτών των σατανικών. Είπε ότι ο άνθρωπος της Εκκλησίας δεν ασχολείται με αυτά. Μα είπε ότι υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να δεχθεί. Μα με αφήνετε να μιλήσω. Είπε ότι δεν είναι δυνατόν. Μα λέτε ψέματα. Δεν μου επιτρέπετε να μιλήσω. Μα δεν είπε τέτοια πράγματα. Είπε ότι ο άνθρωπος της Εκκλησίας δεν ασχολείται με αυτά. Τι εννοούσατε να ασχολείται. Είπε αυτό το πράγμα ή δεν το είπε. Ασχολείται με τα μάτια. Είπε ότι δεν ασχολείται με αυτά. Είπε ότι δεν δέχεται και δεν καταφεύγει σε εξορκιστές. Είπε ότι υπάρχουν οι ειδικοί ιερείς που να κάνουν αυτή τη δουλειά. Είπε ότι ο πνευματικός αρκεί για να επιλύσει τα πνευματικά προβλήματα. Σωστό και αυτό, ναι. Είπε ότι όταν δεν πιστεύει στο Θεό. Ψεύδεστε, προηγουμένως είπε ότι δεν, όποιος δεν πιστεύει στο Θεό είναι υποχείριο ή οδήποτε επιδράσει. Είπε πράγμα. Ζητώ να ξανακαλέσουμε τον κύριο Ράγιου. Κύριε Μελετόπουλε, ο κύριος Χατζηφώτης δέχτηκε. Στο τέλος λοιπόν της τοποθετήσεώς με την οποία συμφωνώ απολύτως, δέχτηκε την ύπαρξη. Είπε ότι ο Θεός εξελίσσεται εδώ σε αυτό το σημείο. Δεν θέλω να συμφωνήσω να διαφωνήσω, μα... διότι εγώ είμαι δεν πιστεύω, μα, δεν ξέρω. Τα λόγια του δεν μπορώ, όχι μέχρι στιγμής είπε αυτά, μέχρι το τέλος. Διαστρέφεται λοιπόν, τα λόγια του και το πνεύμα είναι το μέλημά του. Κοιτάξτε, είστε πολύ αντιδημοκρατικός και δεν μιλάτε σωστά. Και με διακόπτετε συνέχεια. Εσείς είστε δημοκρατικός που διαστρέφεται τη διαλύση. Μπορεί να ακούσαμε κάτι διαφορετικό από τον κύριο Χατζηφώτη, εσείς και εγώ. Εσείς ακούσατε ότι θέλατε και εγώ ακούω ότι θέλατε. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να υπάρχει τέτοια αντιπαράθεση. Γιατί εξαναβρίζεστε. Διαστρέφει τα λόγια. Αισθάνεστε ανασφάλεια, αγαπητέ. Εγώ αυτό κύριο. Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε ξανά τον κύριο Χατζηφώτη να μας πει αν δεν θα σας πω εγώ λοιπόν που άκουσα που δεν είμαι ούτε από τη μία πλευρά ούτε την άλλη. Ο κύριο Χατζηφώτη είπε ότι δεν υπάρχουν ειδικοί ιερείς που να κάνουν μπορούν φαντάζομαι, είπε όλοι να το κάνουν. Διότι είπε ότι δεν ασχολείται με αυτά ο άνθρωπος της Εκκλησίας. Με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ασχολείται με τα μάγια. Με όλα αυτά. Τότε οι ευχές της Εκκλησίας γιατί υπάρχουν. Με συγχωρείτε, οι ευχές της Εκκλησίας γιατί υπάρχουν. Ας το ξεπεράσουμε αυτό και ας δούμε τι θα πει. Μπορώ να προχωρήσω τη σκέψη μου. Ναι, ας αφήσουμε λοιπόν τίποτα. Για μένα ο Σατανάς καταρχήν είναι η προσωποποίηση της αδυναμίας μας και της κακίας μας. Λοιπόν, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν βρει μια πολύ σοφή ψυχοθεραπευτική μέθοδο, την τραγωδία. Η λύση της τραγωδίας, που ερχόταν στο τέλος όλου του δράματος, επέφερε και την ψυχολογική κάθαρση των θεατών. Αυτό η μέθοδος είναι αναγνωρισμένη σήμερα ψυχοθεραπευτική μέθοδος και μπορεί να μας επιβεβαιώσει και η κυρία, η κυρία Ανδριανοπούλου. Η ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί την αναπαράσταση του δράματος. Πιστεύω ότι οι δαιμονισμένοι είναι άτομα τα οποία έχουν σοβαρά προβλήματα ψυχολογικά, ψυχοπαθολογικά, ψυχοσωματικά, υστερικά. Και η διαδικασία του εξορκισμού, η οποία δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να φέρει κάποια λύση του προβλήματος. Να τελειώσει αυτό. Στον διαβόλου τώρα, όχι, στο συγκεκριμένο ότι... θα το χάσω. Αυτό, ένα παράδειγμα μικρό που είπε πριν, ότι υπάρχει και δείγμα της ψυχοσωματικό του να βγαίνει γλώσσα, ξέρω και εγώ τι. Όλα είναι δυνατόν όμως η γλώσσα έτσι, όπως είπε ο πατέρας Κυπριανός, να γίνεται τόσο μεγάλη που να είναι οχτάρι και τεσάρι. Καλά, δηλαδή είναι, ακούστε, είναι... ακούστε, δεν τα είδαμε αυτά τα πράγματα. Δεν τα είδαμε. Αυτά δεν είναι σοβαρά, δεν τα είδαμε. Είναι ψέματα. Δεν τα είδαμε. Είναι υπερβολή.
όλοι, όριστε. Είναι υπερβολή. Να ολοκληρώσω την αιτία. Αυτό που θέλω να πω. Ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω και δεν θα μιλήσω άλλο, λέγοντας ότι πιστεύω ότι η Εκκλησία, χωρίς να το ξέρει ίσως, κάνει, εκτελεί την ψυχοθεραπευτική μέθοδο της τραγωδίας. Δηλαδή γίνεται όλη αυτή η θεατρική παράσταση μέσα από την οποία ο ασθενής βγαίνει υγιέστερος. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι θέμα σατανισμού και εκδίωξης κάποιου σατανά αν υπάρχει. Είναι σεβαστή άποψη του καθενός. Αυτά είναι αξία. Πέτρα, μα εδώ κύριος και κυρία έρχονται με μία μόνο κονδυλιά να διαγράψουν όλη την εκκλησιαστική ιστορία, να διαγράψουν την ύπαρξη του σατανά που είναι δεδομένο, την βλέπουμε ανά τους αιώνες την ύπαρξη του σατανά, την βλέπουμε μέσα από τη ζωή μας, την βλέπουμε μέσα από τα φάρμακα, την βλέπουμε μέσα από χίλια δυο ποικίλα πράγματα και εκφάνσεις και ο σατανάς είναι η κακία μας και η αδυναμία μας. Έρχεται με... Είστε χριστιανός ορθόδοξος. Δεν δέχεστε αυτά που λέει ορθόδοξος. Πάτερ, νομίζω ότι συμφωνήσατε σε κάτι και δεν το καταλάβετε. Γιατί ο σατανάς, πώς το είπατε κύριε Μελετόπουλε, είναι η αδυναμία μας. Ο σατανάς είναι πρόσωπο. Είναι πρόσωπο. Είναι υπόσταση. Υπάρχει. Λοιπόν, όχι την άποψή μας, κατά την άποψη της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας. Ναι, είναι ζωντανή. Κύριε Ράγιου, ο Ευαισθημότατος διαστρέφει τους λόγους μου. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει σατανάς. Είπα ότι αυτές οι ιστερικές καταστάσεις δεν έχουν σχέση με το σατανά. Είπατε ότι είναι η προσωποποίηση της αδυναμίας μας. Δεν είναι, διαφωνείτε. Διαφωνείτε με αυτό. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, επιτρέψτε μου να συνεχίσουμε. Η διαδικασία του συνεχίζει. Θέλω να μιλήσει ο κύριος Παπαδάκος, αφού ακούσουμε την κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία, ό,τι είπε μας είπατε πριν κάτι φοβερό, ότι χθες μόλις δεν μιλούσατε με τη δική σας φωνή. Ακριβώς. Έχω δει ακόμη και την κηδεία μου. Προσπαθεί να μου σταυρώσει τα χέρια και μου λέει την κηδεία κανονικά. Σε ψυχίατρο έχετε πάει. Δεν έχω πάει. Να την ακούσουμε. Σε ψυχίατρο έχω πάει. Σε ψυχολόγο έχω πάει. Δεν μου βρίσκουν τίποτα απολύτως. Είναι μια χαρά, κυρία. Αν θέλετε να σεβαστούμε τον άνθρωπο που μιλάει και να μην... Παρακαλώ. Μην κυριακόψουμε. Παρακαλώ. Ξαπλώνω στο κρεβάτι, ακούω κρότους από το πάτωμα, να σηκώνεται ένα πράγμα σαν σύννεφο, έρχεται επάνω μου. Σταυρώνει τα χέρια και μου λέει, αυτή τη στιγμή γίνεται η κηδεία σου. Πολλές φορές έχω ακούσει να μου λέει ότι τώρα είσαι δαιμονισμένη. Από αυτή τη στιγμή σε σφραγίζω με τη σφραγίδα του σατανά. Είμαι ο σατάν. Συλλήθη συμπτώματα αυτό λέτε ότι είναι τρελή, δηλαδή. Συλλήθη συμπτώματα της ιατρικής επιστήμης. Συλλήθη συμπτώματα. Είναι συνήθη. Κυρία Ράγιο. Ένα λεπτό δώστε. Εσείς. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ωραία, θα σας βόλευε ίσως. Βεβαίως. Και θα κοιμόμουν ήσυχη από τη στιγμή που Βαριά. Ξέρω ότι δεν έχω τίποτα. Δηλαδή, ψυχολογικό. Αν έχετε πάει σε ψυχίατρο, έχετε διαγνώσει. Έχω πάει σε ψυχίατρο, έχω πάει σε ψυχολόγο. Ξέρετε τι μου είπε, ότι περνάω κλιμακτήριο. Κλιμακτήριο με... Αλίμονό μας δηλαδή. Με περίοδο κανονικής. Έχετε κάνει μακροχρόνια ψυχοθεραπεία. Θεραπευτική αγωγή έχετε κάνει. Έχω κάνει. Δεν έχετε κάνει. Δεν έχω κάνει. Να γίνει όμως και άλλο. Να γίνει σοβαρό διάλογο. Ένα λεπτό. Θέλω να μιλήσει ο κύριος Παπαδάκος. Θέλω να μιλήσει ο κύριος Παπαδάκος λίγο για να εκτονωθεί το κλίμα και για να έχουμε έτσι... Κύριε Παπαδάκος. Μίλησε η πλευρά της Εκκλησίας και η πλευρά της επιστήμης. Μάλιστα. Υπήρχε μια φοβερή αντιπαράθεση μεταξύ των. Εσείς τι λέτε. Φάνηκε. Είναι τσαρλατάνοι οι επιστήμονες, κατά τη γνώμη της Εκκλησίας. Δεν νομίζω να με διαφέρετε. Αναφέρατε... Τσαρλατάνοι οι επιστήμονες, όχι η επιστήμη. Η Εκκλησία δεν διαφωνεί με την επιστήμη. Εγώ, σαν ερευνητής μεταφυσικών επιστήμων, εκπροσωπώ τα medium και τους αστρολόγους και δεν ντρέπομαι. Χιλιάδες θύματα της μαύρης μαγείας έχουν βοηθηθεί από εμάς. Και γι' αυτό λοιπόν εγώ συμφωνώ στην κόντρα που υπάρχει, δικαιώνει εμάς. Και έχω αυτή τη στιγμή μπροστά σας, όποτε θέλετε, χιλιάδες θύματα της μαύρης μαγείας, τα οποία τώρα κοιτούν αυτή την τραγωδία. Κοιτάνε αυτή τη στιγμή την τραγωδία και επώνυμοι υπάρχουν και εδώ που είναι ανάμεσά μας. Κυρία Ράγιου, και υπάρχει αυτά τα θύματα κοιτούν μια τραγωδία. Θέλω να προσυπογράψω αυτό που λέτε μέσω ενός βίντεο. Η μεγαλύτερη αδερφή του ανθρώπου που θα δείτε πίστευε στα μέντιουμ, στους μάγους, στις καφετζούδες, στα χαρτιά, στο Κοράνι και στο διάβολο. Από μικρή παραμιλούσε στον ύπνο της, κάνοντας τελετές μαύρης μαγείας και θυσιάζοντας με αίμα μικρά ζώα. Ο Κώστας μεγάλωσε σε ένα σπίτι χωρίς γονείς, στα χέρια της δαιμονισμένης αδελφής του. Η υγεία του κλονίστηκε
Και τότε, ως απομηχανής διαβόλου, μπήκαν στη ζωή του οι φίλοι της αδελφής του για να τον κάνουν καλά. Να δούμε τι σημαίνει. Ήταν συγγενής τότε μου μικρός, από την αδελφή μου, που έκανε με το κλειδί και την Καινή Διαθήκη. Έκανε επίκληση δαιμόνων και αυτή μου έλεγε ότι έκανε επίκληση του Αγίου Πέτρου. Με βάση αυτό, με είχε συγχωρήσει σε δίκτυα Τούρκων μάνα θανών, μέντιον, γιατί σημειωτών είχα πολλά προβλήματα με την υγεία μου. Με είχαν βαφτίσει σχεδόν Τούρκο, με τις τελετές αυτές που γινόντουσαν. Όταν λες τελετές, σατανικές τελετές, τι ακριβώς εννοείς, τι ακριβώς γινότανε. Και πού γινότανε. Αυτός είχε το Κοράνι. Όποτε πήγαμε διάβαζε, κάθε επίσκεψη ήταν και 15, 20. Και μετά έκανε ένα είδος κάτι με νεράκι πέρα, με κάτι αράβικα γράμματα πάνω, πάνω σε ένα χαρτί, μέσα στο νερό το και αυτό το χαρτί. Να έρχεται κάνεις μπάνιο με αυτό, θα πετάξεις μετά στο βουνό σε ένα δέντρο. Για να γίνεις καλά στην υγεία σου. Για να γίνεις καλά στην υγεία σου. Εκμεταλλεύονται αυτοί οι άνθρωποι τα καθημερινά ανθρώπινα προβλήματα, υγεία, έρωτα, γάμο. Από τι σκαλούν. Ποιο είναι το πιο απλό πράγμα. Ο πατέρας μου τελευταία στιγμή με έσωσε, κάνοντας την ημέρα των Αγίων Πάντων ένα πολύ μεγάλο κύκλο, πιάνοντας αυτός από το κεφάλι μου πάνω στον κεραυνό. Στον κεραυνό και έπεσε η ασφάλεια στη ΣΕΗ. Και πάλι δεν το πίστευα. Και πάλι όταν τον κάλεσα, όταν έβαλε τον πατέρα να τον καλέσει σε πεδίο βολή στα 2 μέτρα, δεν τον πίστευα. Όταν τον είδα να παρουσιαστεί μπροστά μου 2 μέτρα κίνεδος και μου λέγε τι θέλει χρυσή μου, και εγώ το ήθελα να του δώσω έναν άνθρωπο γιατί ήμουν ερωτευμένη με αυτόν και είχα παρασυρθεί πάρα πολύ από τη μαύρη μαγεία, δεν τον πίστευα. Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα στο πληροφορό, το κτίριο του να πηγαίνει πέρα δόθε, ήδη ήμουν και έγκυο στο γιο μου, στο παιδάκι μου το πρώτο. Σπάσαν τα καντήλια, σπάσαν τα κεριά, να βλέπω τις λίρες και τα 5.000 να πέφτουν μέσα στο γραφείο, αλλά δεν τα έπαιρνα. Είχα αυτή την αίσθηση του φόβου. Δεν τα έπαιρνα. Και με εγκυμοσύνη δεν είχε κάποια επίπτωση. Γι' αυτό πήγαινε, δεν ήθελε το παιδί μου τότε. Είχα κάνει ένα δωμάτιο πείραμα, δεν είχα κάνει άγαλμα μέσα. Εξομολογείται μία στο λόγο σήμερα, δεν είναι καλό όμως. Άγαλμα από κέρινο μείωμα, από μάρμαρο μάλλον, τόσο ψηλό, με κέρατα επάνω. Είχα φτιάξει ένα δωμάτιο με μαύρες σακούλες πίσω για πειράματα. Για πειράματα. Δεν τα πίστευα, σου λέω. Για πειράματα. Και αυτό το δωμάτιο αν έμπαινε μέσα κάτω από μείον 22 βαθμούς. Είχε το δωμάτιο αυτό, είχε μείον 22 βαθμούς και ο πατέρας μου δεν το ήξερε. Όταν ανέβηκε λοιπόν επάνω ο πατέρας με το εικόνισμα και είδα εγώ το εικόνισμα των Αγίων Αναργύρων, έβγαλε ένα μαχαίρι κάτω στην σκοτώ στον πατέρα μου. Παιχνίδια λοιπόν που γίνονται φιάλτες ζωής και θανάτου και χιλιάδες άλλες τέτοιες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να καταγραφούν. Θα δώσω το λόγο λοιπόν, για ένα λεπτό σε εσάς. Κύριε Ράγιο, επειδή εδώ υπόθηκαν πάρα πολλά ανυπόστατα πράγματα, λοιπόν, θέλω να πω κάποια πράγματα πολύ βασικά και σημαντικά. Καταρχάς, υπάρχουν πάρα πολλές μορφές και είδη δαιμονισμού και δαιμονισμένων. Αυτή η περίπτωση που δείξαμε, μία από αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να είναι μία μικρής περιπτώσεως μορφής δαιμονισμού και υπάρχουν και πολύ πιο απαλές και υπάρχουν και πάρα πολύ πιο έντονες και φοβερές μορφές. Στην περίπτωση της κυρίας Μαρίας πώς τη χαρακτηρίζετε από όλες αυτές που είπατε. Μία μεσαία κατάσταση. Μεσαία κατάσταση. Υπάρχουν και πολύ χειρότερες καταστάσεις κλπ. Πρώτον, δεύτερον, ο κύριος και η κυρία εδώ πέρα, ψυχίατρος και ψυχολόγοι κλπ. Ούτε πολύ ούτε λίγο θέλω να διαγράψουμε μία μονοκονδυλιά όλη την εκκλησιαστική μας ιστορία και να εξαφανίσει την ύπαρξη του διαβόλου. Εσείς αποκαλέσατε σαρλατάνους τους επιστήμονες. Τώρα, γιατί με διακόπτετε εσείς. Εσείς προηγουμένως επικαλεστήκατε και εσείς μας διακόπτετε. Μας διακόπτετε λέγοντας ότι είμαστε σαρλατάνοι. Λοιπόν, και εμείς απαντούμε στο σκοταδισμό της εκκλησίας και όχι στην... Δηλαδή η εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σκοταδισμός. Αυτό θέλετε να πείτε. Να το ακούσουν οι τηλεθεατές μας. Συγγνώμη, σας ερωτάω. Είπε κάτι πολύ μικρούλι που πέρασε έτσι. Πολλοί φοράνε ένα ράσο και υποδίονται. Μα εγώ δεν μιλάω για ράσο, για κάποιους κληρικούς. Με συγχωρείτε. Εγώ μιλάω για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα κάνετε δημοκρατικό διάλογο. Εσείς σέβεστε εμένα, έτσι. Όχι. Εσείς προηγουμένως σας αποκαλέσατε εμάς. Και συνεχίζω να το πω καλό. Ερωτούμε. Θα με αφήσετε να ολοκληρώσω όμως κάποια πράγματα. Διαγράφετε την ιστορία της επιστήμης, δεν θυμόταν. Ορίστε. Διαγράφετε την ιστορία της επιστήμης. Συγγνώμη, η ψυχιατρική. Πολλοί αιώνες επιστημονικής έρευνας κατέληξαν σε μερικά πορίσματα. Θα σας κάνω ερώτημα. Η συνήθις μορφή διαλόγου είναι ερώτηση-απάντηση. Ακριβώς. Λοιπόν, ερώτηση. Έχετε ερώτηση να κάνετε επί των. Δεν έχουμε ερωτήματα. Να απαντήσω στον κύριο Μελετόπουλο. Σε τι να απαντήσω.
Και κάτι με ένα ερώτημα. Διαγράφετε τους αιώνες ολόκληρης επιστημονικής έρευνας με μία κονδυλική. Τελειώνει ερώτηση. Τι ακριβώς έχει αποδείξει η επιστήμη διαμέσων των αιώνων. Τι ακριβώς έχει αποδείξει. Με ρωτάτε. Ναι. Ωραία. Σας απαντώ λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Έτσι. Ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τύποι ψυχοπαθολογικών ναι. καταστάσεων, οι οποίες θεραπεύονται με επιστημονικές μεθόδους ή δεν θεραπεύονται και οι οποίες συμπληρώνω εγώ ότι θεραπεύονται και με εκκλησιαστικές θρησκευτικές μεθόδους και με τις μεθόδους του κ. Παπαδά ή δεν θεραπεύονται. Όχι, δεν με καταλάβετε καλά, ότι δεν με προσέχετε λόγω εμπάθειας. Δεν με προσέχετε. Εγώ είπα ότι η Εκκλησία μπορεί να θεραπεύσει, αλλά δεν είναι θέμα σατανά, είναι θέμα ιστερίας ψυχοπαθολογικής κατάστασης και κάθε ένας έχει τη δικιά του μεθοδολογία για να επιλύσει το πρόβλημα. Να απαντήσω. Τότε βγάζετε λάθος και σταλμένη την Αγία Γραφή τον κύριο ημών Ιησού Χριστό, ο οποίος ήρθε και μας είπε ότι υπάρχουν τα έργα του διαβόλου και έδωσε την εξουσία στους ιερείς κατά πνευμάτων καθάρτων. Και ο ίδιος έβγαλε δαιμόνια. Είπε, λάβετε πνευμάγιο και θεραπεύσετε τυφλούς, θεραπεύσετε, παραλύτους εγείρατε κλπ. Και δαιμόνια εκβάλλατε. Δεν υπήρχε ιατρική την εποχή. Δαιμόνια εκβάλλατε. Τι σημαίνει. Η λεγεώνα, συγγνώμη, η λεγεώνα η οποία αναφέρει το Ευαγγέλιο μας και ο Κύριος που εξέβαλε μέσα από έναν άνθρωπο που είναι δαιμονισμένο μία λεγεώνα δαιμονίων. Εκεί που δεν και υπήρχε ψυχιατρική. Θα σας διακόψω οπωσδήποτε τηλέφωνο. Ορίστε. Ναι. Γεια σας. Θα συμμετέχετε κι εσείς μαζί μας εδώ στην διένεξη επιστήμης και εκκλησίας. Βεβαίως θα συμμετέχω. Σας ακούω. Αρκετά άτομα γνωρίζω από αυτή τη στιγμή που είναι. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, γνωρίζω αρκετά άτομα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται εκεί. Πού? Είναι ο κύριος Παπαδάκος. Μάλιστα. Ο κύριος Παπαδάκος από τον ψυχίατρο. Ναι, τι θέλετε να μας πείτε, πες. Θέλω να σας πω ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα ναι. με μαγείες και με τον διάβολο, όχι σατανά, γιατί ο σατανάς είναι εβραϊκή ερμηνεία. Και οπωσδήποτε είχε να παρουσιαστεί σε πολλούς ανθρώπους όπως και σε μένα. Ναι. Εσείς τι είστε? Εγώ είμαι κάποιος παθών. Α, είστε παθών. Έχετε δαιμονιστεί? Όχι, δεν είχα δαιμονιστεί. Από μαγεία είχα κάποια προβλήματα. Ναι. Από μάλλον μαγεία και είχα. Σας κάναν μάγια και τα λύσατε? Κοιτάξτε, δεν λύθηκαν με μία λέξη. Μου κάναν μάγια και τα λύσα. Απλώς έτρεχα επί 7 ολόκληρα χρόνια σε όλες τις εκκλησίες της Ελλάδος. Ναι. Σε όλα τα μοναστήρια, σε όλους τους ανθρώπους που ευχόντουσαν, έλυναν μαγείες κτλ. Και τελικά? Τελικά το αποτέλεσμα ήταν να βρεθώ σε κάποιον σχισματικό, όπως λέει ο κ. Μάλιστα. Ο οποίος? Στην Κορινθία, ο οποίος τον ξέρει και ο κύριος Παπαδάκος και είχα συναντηθεί. Ναι. Ξέρει και προσωπικά ο κύριος Παπαδάκος. Θυμάται και την περίπτωση σε μια εξοπόληση που έκανε. Και τι έγινε? Το αποτέλεσμα ήταν μετά από 7 χρόνια να βρω την υγεία μου. Είχα πάει σε ψυχιάτρους, σε μεγάλους ψυχιάτρους και στο Δαφνί και στο Γενικό Δαφνί. Μάλιστα. Οι άνθρωποι δεν έβρισκαν τίποτα. Τίποτα. Επειδή πρέπει, με συγχωρείτε που σας βιάζω λίγο το λόγο σας, επειδή πρέπει να πάμε σε διαφήμιση, μου λέτε λοιπόν ότι βρήκατε τελικά την υγεία σας. Θέλω κάτι άλλο να σας πω. Θέλω κάτι άλλο που έχει μεγάλη σημασία. Είπε για κρίση ύψιλον ο κύριος ψυχίατρος. Ναι. Την οποία κρίση ύψιλον την έχω ζήσει πολλές φορές και είναι λανθασμένη η άποψή του, γιατί τα μάγια το πρώτο που χτυπάνε είναι το νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Μάλιστα. Μείνετε στη γραμμή μας. Μάλιστα. Μείνετε στη γραμμή μας. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το υπόλοιπο μέρος της συζήτησης. Να μου πείτε, σας παρακαλώ, μετά από όλα αυτά που ακούσατε και σύμφωνα με τη δική σας εμπειρία, τι πιστεύετε? Εχθές ακούσατε την ιστορία μου. Βεβαίως, την ακούσαν όλοι. Πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει η δύναμη του κακού που τη λέμε εμείς σατανά, η δύναμη του καλού που τη λέμε Θεό, δύο έννοιες λίγο αφηρημένες, αλλά οι Άγιοι δεν είναι έννοιες αφηρημένες. Οι Άγιοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, οι οποίοι η ψυχή τους έφυγε και πήγε κάπου, και επομένως βγάζουμε και το συμπέρασμα ότι οι ψυχές μετά θάνατον πιθανόν κάπου να υπάρχουν. Και πολύ πιθανόν αυτό το παραμύθι του Παραδείσου και της Κολάσεως πιθανόν να μην είναι παραμύθι. Και θέλω να πω επιπλέον, λυπάμαι πάρα πολύ για τον χτεσινό ιερέα, ενώ του έδωσα ένα πρόσφορο έδαφος να πει κάποιες λέξεις, κάποια λόγια που να εμψυχώσει τους πιστούς και να προβληματίσει τους άπιστους, αυτός βγήκε λες και ήταν κάποιος πολιτικάντης στο μπαλκόνι και έλεγε μπλα 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 μπλα, μπλα και... Ναι. Κανείς δεν κατάλαβε τι εννοούσε. Ναι, ναι. Κύριε Περάκη. Εμένα προσωπικά, ο Πίτρο Παπαδάκος, ηθικά, από τότε που γίναμε φίλοι, με βοήθησε πάρα πολύ καλά. Κύριε Περάκη, πιστεύετε στο σατανά ότι υπάρχει ή όχι? Πιστεύω γιατί οπωσδήποτε υπάρχει και η δύναμη του καλού είναι τόσο πολύ μεγάλη και ισχυρή που τα εξαφανίζει όλα όταν πιστεύεις. Εγώ σαν καλλιτέχνης βοηθηθήκατε λέτε. Βοηθήθηκα πάρα πολύ προσωπικά με τον κύριο Παπαδάκο, γι' αυτό και
ήθελα να έρθω κοντά του και να τον ακολουθώ σε όλες του τις ομιλίες. Ηθικά με ανέβασε πάρα πολύ και πήγε και η καριέρα μου πάρα πολύ καλύτερα. Σας ακούω. Θα ήθελα να παρακαλέσω αυτά τα άτομα που ασχολούνται με την οικογένειά μου να μας αφήσουν ήσυχους, γιατί δεν ξέρετε ποια είναι αυτά τα άτομα. Ξέρω, τους ξέρω. Αποκλείεται το γεγονός ότι μπορεί να έχετε μία κρίση. Όχι, την άλλη φορά που θα βγω θα πω το όνομά τους. Αυτή τη φορά δεν θα το πω. Την επόμενη φορά θα βγείτε και θα πείτε ποιοι σας κάνουν αυτά τα πράγματα. Οπωσδήποτε, ξέρω. Είναι η οικογένεια συγγενική. Συγγενική σας οικογένεια. Επειδή εγώ ακόμα δεν μπόρεσα να το πω. Μην μου λέτε ότι μπορείς να Κλείνοντας, θα παρακαλέσω να με διακόψει κανείς. Σας παρακαλώ λίγο. Κλείνοντας, παρακαλώ να με διακόψει μόνο ένα λεπτό κανείς. Είδαμε μια αντιπαράθεση εκκλησίας και επιστήμης. Διακόπτω, δεν υπάρχει αντιπαράθεση της εκκλησίας και επιστήμης. Άλλα είπε ο Πάτερ, άλλα είπε ο κύριος Χατζηφώτης. Εγώ είμαι υπέρ των αστρολόγων, υπέρ των μέντιουμ. Και υπέρ αυτών των θυμάτων, να τελειώσω Πάτερ, δεν σας διακόψα. Υπέρ αυτών των θυμάτων που περνούν μια τραγωδία της Μαύρης Μαγείας, ο κόσμος είναι αρκετά έξυπνος στο 2000 να καταλάβει ακριβώς και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Ύστερα από αυτά που είδες σήμερα. Ορίστε Πάτερ, μισό λεπτό. Ναι, δεν είπα τίποτα, δεν έχω τοποθετηθεί καθόλου στο θέμα αυτό. Εγώ έτσι νιώθω. Λοιπόν, η ύπαρξη του Σατανά είναι δεδομένη. Οι ενέργειές του και αυτές δεδομένες. Υπάρχουν χιλιετίες, υπάρχει δύναμη του κλπ. Υπάρχουν όντως θύματα από τον διάβολο με διάφορες μαγείες και δαιμονισμού. Λοιπόν, πλην όμως, είμαι τελείως αντίθετος με το να καταφεύγουν όλα αυτά τα θύματα του διαβόλου σε μάγους, αστρολόγους, αλλά σε μέντιουμ. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε γνήσιους κληρικούς, σε γνήσιους παπαρούμπες, σε γνήσιους. Αυτές είναι οι μεμονωμένες περιπτώσεις. Συγγνώμη. Μεμονωμένες είναι και με τους αστρολόγους. Μην κάνεις μετατίθεση, μην κάνεις μετάθεση θέματος. Μην αλλάξουμε θέμα όμως. Λοιπόν, να πηγαίνω στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τώρα εσύ δεν με θέλετε να τελειώσω. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Είναι όργανο της Εκκλησίας. Συγγνώμη, έχει δικαστήριο. Μην πάμε σε άλλο θέμα. Η τελευταία σας κουβέντα προς τους πιστούς. Η θέση μου είναι μακριά από μάγους, από αστρολόγους, από μέντου. Είναι σαρλατάνοι, είναι όργανα του διαβόλου. Μόνο σε ορθόδοξους κληρικούς, μόνο στην εκκλησία. Μόνο σε ορθόδοξους κληρικούς. Και μακριά από σαρλατάνους, ψυχολόγους και ψυχίατρους. Με τα λόγια και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι αστρονάκτης. Να ακούσω μία κουβέντα, σας παρακαλώ πολύ. Μου φαίνεται ότι θα χρειαστούμε και άλλη εκπομπή, έτσι κι αλλιώς. Ορίστε. Μία κουβέντα, κύριε Μιλουτόπουλε. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει πρώτα να εξαντλούμε τα μέσα που η επιστήμη μας προσφέρει. Μάλιστα και μετά. Από εκεί και πέρα πιστεύω η επιστήμη ότι δεν έχει κάνει τίποτα. Μπορείτε να μου βρείτε. Μπορείτε να μου βρείτε. Με διακόψετε πιο πριν όμω. Μπορείτε να μου βρείτε. Μπορείτε να μου βρείτε. Ο σωστός χριστιανός δεν έχει να φοβάται τίποτε. Διαφωνώ. Λοιπόν, πρώτα την επιστήμη θα προσφέρει. Όπως είπε και ο κύριος Χατζηφώτης, ο οποίος έχει την εκκλησία μέσα του, δεν πέφτει θέμα. Όλων αυτών των διαστρέφεται τα λόγια του κυρίου Χατζηφώτη. Το επικαλούμε δημόσια. Διαστρέφεται τα λόγια του κυρίου Χατζηφώτη. Είστε ψεύτης. Ένα λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα. Δαίμονα, σατανά, διαβολικά πνεύματα. Και από την άλλη έχουμε το Θεό, τη χριστιανική πίστη, την εκκλησία. Η μάχη με το καλό και το κακό, όπως βλέπετε, είναι διαρκής. Η επιστήμη δίνει τη δική της ερμηνεία. Πέρα από κάθε εξήγηση, έξω από τα όρια της επιστήμης, η αναμέτρηση ανθρώπων και εξωπραγματικών δυνάμεων μοιάζει με μάχη λογικής με το απίστευτο. Πέραν όλων αυτών, να σας πω, επειδή αναγκάζομαι, ότι το θέμα της αυριανής μας εκπομπής, μακριά από όλα αυτά, είναι το σεξ στο γάμο. Γεια σας. Ένα ψυχάκι. Σε κοινωνία φταίνε αυτοί, φταίνε οι